1-0 από το Μιλιάδη και πλέον πολύ 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 κοντά στην άνοδο στη γάμα αθλητική κατηγορία. Θα ήθελα το δικό σου σχόλιο. Η ομάδα απέδωσε αυτό που μπορεί να αποδώσει. Είμαστε περήφανοι για αυτά τα παιδιά και για αυτούς που βοηθάνε την ομάδα. Ελπίζουμε τώρα στα δύο επόμενα παιχνίδια να αντιμετωπίσουμε την Κυριακή το παιχνίδι στο Γήθιο και μετά να πάμε και στα Κρέστερα. Είναι δύο παιχνίδια τα οποία λογικά και τα θέλουμε για να είμαστε αίτητοι όλη τη χρονιά και να είμαστε και πρώτοι στη βαθμολογία. Πρόεδρε, ενδεχομένως το γραπτό στο ίντερνετ δεν θα περάσει. Από τον ήχο δεν θα περάσει, περνάει μόνο από την εικόνα. Τα μάτια σου λένε πάρα πολλά για αυτή τη στιγμή. Δεν λένε τα μάτια μου, λέει ο κόσμος που ήταν εδώ. Κερδίσαμε το στοίχημα. Η ομάδα ανεβαίνει. Ο κόσμος ήρθε, είμαστε μια χαρά. Πρόεδρε, αντιλαμβανόμενος και τη μεγάλη συγκίνηση που έχει αυτή τη στιγμή, θέλω να σε γυρίσω 22 μήνες πριν. Σε εκείνο το δύσκολο απόγευμα στο πνευματικό κέντρο, όταν κληθήκατε να πάρετε μια πολύ γενναία απόφαση με την ομάδα τότε να βρίσκεται στο τοπικό και χαρακτηριστικά εσένα να δηλώνεις ότι είσαι στον παραγκατικό, αναλαμβάνεις τον παραγκατικό με μοναδική πρόθεση να τον επιστρέψεις εκεί ακριβώς που ανήκει στη γάμα εθνική κατηγορία. Και νομίζω ότι έπειτα από μια συλλογική και συνολική προσπάθεια με όλη τη διοίκηση, ο στόχος αυτός πλέον έχει επιτεθεί. Πώς νιώθεις, ποια είναι τα συναισθήματά σου πέρα από την δεδομένη συγκίνηση και αν υπάρχει από πλευρά σας μια δικαίωση για όλο αυτό? Στον παραγκατικό είμαι από το 1972 που έφτιαξα το δελτίο μου να παίξω αυτή την ομάδα. Στο πνευματικό κέντρο δώσαμε μια υπόσχεση να βοηθήσουμε την ομάδα αυτή της πόλης, την ομάδα της καρδιάς μας, να επανέλθει εκεί πέρα που μπορεί να είναι. Και πιστεύω με αυτό το συμβούλιο που φτιάξαμε και δημιουργήσαμε μέσα στο πνευματικό κέντρο, ο καθένας προσέφερε αυτό που μπορούσε να προσφέρει, αλλά ήταν σημαντικό ό,τι προσέφερε ο καθένας για να βοηθήσουμε αυτή την ομάδα να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Φυσικά δεν ξεχνάμε αυτούς που βοηθάνε οικονομικά την ομάδα και είναι οι χορηγοί μας και οι φίλοι που αγαπάνε το σωματείο μας. Αυτοί είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές και αυτοί πρέπει να πάρουν και τα ενία στα χέρια της ομάδος για να μπορέσει του χρόνου να κάνει μια πορεία καλή όπως πρέπει να κάνει. Πρόεδρε, και αν μου επιτρέπεις, μιας και αναφέρθηκε στον κόσμο, βλέπουμε στον παρακατοικό πλέον να αποπνέει ποδοσφαιρική υγεία. Ποδοσφαιρική υγεία που μεταφέρεται και στις κερκίδες. Τον κόσμο να επιστρέφει στο γήπεδο, να αγκαλιάζει την ομάδα, να αποθεώνει τα παιδιά για τη μεγάλη τους προσπάθεια. Και νομίζω ότι πέραν από την άνοδο, πέραν από το double στο τοπικό μας πρωτάθλημα και στο κύπελο, το μεγάλο κέρδος του παρακατοικού είναι φέτος ότι επέστρεψε τον κόσμο στο γήπεδο του. Να το παραλάβω άλλη μια φορά, Αντώνη μου. Το κέρδος του παρακατοικού είναι αυτό που ακριβώς που είπες και το προείπα και εγώ νωρίτερα. Είναι η επιστροφή του κόσμου που ήσαν δεξιά και αριστερά, οι κερκίδες ήταν γεμάτες. Αυτό θα μείνει στη μνήμη μας χαραγμένο. Ευχαριστούμε αυτόν τον κόσμο που ήρθε. Τον περιμένουμε να είναι πάντα κοντά μας και πιστεύουμε ότι θα πάμε τον παραρκαδικό εκεί πέρα που πρέπει. Πρόεδρε, αυτό θέλω να πούμε. Αν είσαι αισιόδοξος για την επόμενη μέρα, γιατί έχει γίνει μια προσπάθεια υγιής δύο χρόνια τώρα. Μπορεί να έχει αυτή η συνέχεια προσπάθεια. Μπορεί αυτή η προσπάθεια, συγγνώμη, να έχει συνέχεια την επόμενη μέρα. Γιατί θα έλεγα, θα τολμούσα να πω ότι με την τυπική εξασφάλιση επικύρωση της ανόδου και μαθηματικά, ο παρακαδικός καλείται να ανέβει έναν ανήφορο με την έννοια ότι υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις που θα κληθεί να ανταπεξέλθει, στις οποίες θα κληθεί να ανταπεξέλθει προκειμένου να είναι έτοιμος για τις εθνικές κατηγορίες, εκεί που αξίζει να βρίσκεται. Τις υποχρεώσεις έχουμε στο μυαλό μας, ξέρουμε ποιες είναι και με τη βοήθεια και με προσάρι τον κύριο Πόκα που δεν μας έχει εγκαταλείψει καθόλου όλη τη χρονιά. Πιστεύω ότι και του χρόνου η ομάδα θα κάνει αυτή την πορεία που πρέπει να κάνει και να εκπροσωπήσει τον παναρκαδικό και το αρκαδικό ποδόσφαιρο στην κατηγορία του.